Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Για τις 3 το μεσημέρι σήμερα ανανέωσαν το ραντεβού τους τραπεζίτες και κυβέρνηση προκειμένου να συμφωνήσουν επί του τελικού σχεδίου για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη από την 1η Μαρτίου. Το σχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στους θεσμούς προκάλεσε τις ενστάσεις των τραπεζών που διαφωνούν σε μια σειρά από διατυπώσεις και ζητούν νέες διαβουλεύσεις προκειμένου να αποσαφινιστούν τα σημεία που διευρύνουν την περίμετρο της προστασίας πέρα από τα συμφωνηθέντα όρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη διάρκεια της συνάντησης έχει προγραμματιστεί και τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των δανειστών. Σχεδόν 260.000 νοικοκυριά αφορά το επίδομα ενοικίου με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα λάβουν από 70 έως και 210 ευρώ μηνιαίως και η επιδότηση θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα θα δοθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου στους δικαιούχους, ενώ σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα. Στο insider.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα τα κριτήρια χορήγησης. Τις μεγάλες προσδοκίες των πιστών της επιβεβαίωσε χθες η Samsung, παρουσιάζοντας σε Λονδίνο και Σαν Φρανσίσκο και με αφορμή τα 10 γενέθλια της σειράς Galaxy, το αναδιπλούμενο smartphone Galaxy Fold. Παρότι η συσκευή δεν τοποθετήθηκε στο showroom και παρέμεινε αποκλειστικά στα χέρια των ανθρώπων της κορεατικής εταιρείας, το κοινό είχε την ευκαιρία να την δει στο φως. Η διάθεση της συσκευής θα ξεκινήσει στα τέλη Απριλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνεχεία στις 3 Μαΐου στην Ευρώπη. Η τιμή του αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 2.000 ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει 672,25 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,11%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.